Μένουμε Θεσσαλονίκη και να ευχηθούμε όλοι σαν εκπομπή να σας ζήσει, να είναι γερή, να είναι ευτυχισμένη. Τον Αντώνη Κανάκη που έγινε μπαμπάς μαζί με τη σύντροφό του. Μπαμπάς. Είχαμε διαβάσει την είδηση έτσι στα site πριν από λίγες ημέρες, αλλά εγώ επειδή αυτά τα θέματα τα θεωρώ πολύ πολύ προσωπικά. Εντάξει. Μα δεν ξέραμε καν ότι είχε σχέση και ότι ήταν έγκυος σύντροφο και έγκυος σύντροφό. Και ποτέ δεν ξέρει τι. Και ο άλλος μπορεί να θέλει πρώτα να γίνει με το καλό, να έρθει το παιδάκι με το καλό και μετά να το συζητήσει. Προφανώς αυτό ήθελε και ο ίδιος. Ούτως ή άλλως δεν προκαλεί ποτέ. Ούτε δίνει συνεντεύξεις καν ο Κανάκης για να μιλήσει για τα προσωπικά του. Χτες όμως. Τι είπε σε κάποια φάση στην εκπομπή, λέει, πάλι καλά λέει που δεν την έφερα, δεν έφερα το μωρό εδώ να το κουνάω. Παιδιά, δεν το περίμενα τόσο τον Κανάκη πολύ. Γιατί αλλάζει. Άλλος άνθρωπος. Ήταν γλυκός χθες, ήταν πολύ γλυκός. Και είπανε παιδιά συνεργάτες, έχουμε να σας πούμε ότι αυτή η εκπομπή στο τσακ βγήκε σήμερα στον αέρα. Ήταν έτοιμοι να μην τη βγάλουν καθόλου, έτσι. Με ροζ του κάμισο, υποδέχτηκε τους τηλεθεατές και το My Girl. Ψαγμένο πολύ. Να σας ζήσει, να τη χαίρεστε και είναι, πολύ, είναι δηλαδή το πιο σημαντικό στη ζωή μας, ο ερχομός των παιδιών. Οπότε εντάξει, το ότι λίγο άλλαξε την εκπομπή και ήταν αυθεντικά αλλού. Ήταν προσπιτό, ήταν πολύ χαρούμενος και για την ώρα δεν άκουγε, δεν το έγινε τίποτα. Αυτό έπρεπε να κάνει, δηλαδή αυτό ναι, γλυκό, πολύ. Έτσι ένιωθε. Ναι. Γιατί γενικά είναι πολύ συγκρατημένος, είναι πολύ, δεν θέλει. Έλαμπε παιδιά, έλαμπε. Η χαρά δεν κρύβεται τώρα, δεν γινόταν αυτό, κατουρημένος κανονικά ο Κανάκης.